Τα νέα ευρήματα από το Juno της NASA παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα για το πόσο διαδεδομένες είναι οι λίμνες λάβας στο φεγγάρι του Δία, Ιώ. Αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται από το όργανο GRAM του Juno και παρέχουν τις πρώτες γνώσεις σχετικά με τις ηφαιστειακές διεργασίες που γίνονται εκεί. Η Ιώ ενδιαφέρει τους αστρονόμους από το 1610, όταν ο Γκαλιλαίο Γκαλιλέι ανακάλυψε για πρώτη φορά το φεγγάρι, το οποίο είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από τη Γη. Περίπου 369 χρόνια αργότερα, το διαστημόπλοιο Voyager 1 της NASA κατέγραψε μια ηφαιστειακή έκρηξη στην Ιώ. Μεταγενέστερες αποστολές στον Δία, με περισσότερες πτήσεις στην Ιώ, ανακάλυψαν λόφους με λίμνες λάβας. Οι επιστήμονες πιστεύουν τώρα ότι η Ιώ, η οποία συμπιέζεται συνεχώς από τα γειτονικά φεγγάρια και τον Δία, είναι ο πιο ηφαιστειακά ενεργός κόσμος στο ηλιακό σύστημα. Όμως, ενώ υπάρχουν πολλές θεωρίες για τους τύπους ηφαιστειακών εκρήξεων στην επιφάνεια του φεγγαριού, υπάρχουν ελάχιστα υποστηρικτικά στοιχεία. Τα δεδομένα πτήσης του GRAM στην Ιώ όχι μόνο υπογραμμίζουν τα άφθονα αποθέματα λάβας του φεγγαριού, αλλά παρέχουν επίσης μια ιδέα του τι μπορεί να συμβαίνει κάτω από την επιφάνειά του. Οι υπέρυθρες εικόνες πολλών λιμνών λάβας στην Ιώ δείχνουν έναν λεπτό κύκλο λάβας περιμετρικά, μεταξύ του κεντρικού φλοιού που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης και των τειχωμάτων της. Η ανακύκλωση του τείχματος υπονοείται από την έλλειψη ροών λάβας πάνω και πέρα από το χείλος της λίμνης, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του τείχματος στις λίμνες λάβας και του τείχματος που κυκλοφορεί στο υπόγειο σύστημα. Τα δεδομένα GRAM υποδηλώνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας αυτών των καυτών σημείων στην Ιώ αποτελείται από έναν βραχώδη φλοιό που κινείται πάνω κάτω κυκλικά ως μια συνεχόμενη επιφάνεια λόγω της κεντρικής ανόδου του μάγματος. Σε αυτή την υπόθεση, επειδή ο φλοιός αγγίζει τα τειχώματα της λίμνης, η τριβή την εμποδίζει να γλιστρήσει, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί και τελικά να σπάσει, ελευθερώνοντας λάβα ακριβώς κάτω από την επιφάνεια. Μια εναλλακτική θεωρία προτείνει ότι το μάγμα αναβλύζει στη μέση της λίμνης, απλώνεται και σχηματίζει μια κρούστα που βυθίζεται κατά μήκος του χείλους της λίμνης, εκθέτοντας λάβα.